Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει δραστικά την έννοια της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή, επηρεάζοντας σημαντικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η κάθε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης έχει τα δικά της όρια ηλικίας για τη δημιουργία προφίλ. Είναι σημαντικό να δηλώνουμε την αληθινή ηλικία μας, γιατί μόνο έτσι απολαμβάνουμε τις όποιες δικλείδες ασφαλείας διαθέτουν. Ένα βασικό στοιχείο υγιούς ενασχόλησης με τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα το διαδίκτυο είναι η οριοθέτηση. Βάζω όρια στις ώρες που δαπανώ στο διαδίκτυο, δεν αμελώ τις υπόλοιπες δραστηριότητές μου, τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Όταν βρίσκομαι στα κοινωνικά δίκτυα, ελέγχω, σκέφτομαι και προσέχω. Ελέγχω τους όρους και τις προϋποθέσεις, σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω περιεχόμενο και προσέχω να μην αποκαλύπτω προσωπικές πληροφορίες. Η ιδιωτικότητά μου προστατεύεται όταν έχω εφαρμόσει τις σωστές ρυθμίσεις απορρίτου, όταν προσέχω τι στοιχεία παραχωρώ κάθε φορά που κατεβάζω μια εφαρμογή και όταν αποφεύγω να αποκαλύψω δεδομένα μου μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες που κοινοποιώ. Στα κοινωνικά δίκτυα δεν αποδέχομαι αιτήματα φιλίας από αγνώστους, δεν συναντώ κάποιον που γνώρισα μέσω διαδικτύου, δεν κοινοποιώ φωτογραφίες ή βίντεο άλλων χωρίς την έγκρισή τους, δεν εμπιστεύομαι ανθρώπους που δεν γνωρίζω στον πραγματικό κόσμο, μιλάω με ευγένεια και δεν επηρεάζομαι από τα όσα καταπληκτικά αλλά πολύ πιθανόν ψεύτικα βλέπω. Και μια κορυφαία συμβουλή για το τέλος, αν μου συμβεί κάτι διαδικτυακά που με ανησυχήσει ή με αναστατώσει, το λέω αμέσως σε έναν ενήλικα που εμπιστεύομαι.